Η βάρβαρη στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία που διέταξε ο πρόεδρο Πούτιν είναι αδικαιολόγητη ακόμα και αν παραδεχτεί κανεί την ύπαρξη δημοκρατικών ελλείψεων και εδαφικών εντάσεων στην Ουκρανία και τη λογική ανησυχία του Κρεμλίνου για την προοπτική ένταξη τη χώρα στο ΝΑΤΟ. Με τον ακάλυπτο ισχυρισμό τη αλλαγή στα σύνορα, με τη δύναμη των όπλων και την εγκατάσταση μια κυβέρνηση Μαριονέτα και τι επακόλουθε πολιτικέ και οικονομικέ κυρώσει που εγκρίθηκαν από τι ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλε δυτικέ χώρε, με σκοπό να προκαλέσουν την οικονομική ασφιξία τη ρωσική οικονομία και να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία από του κύριου υπεύθυνου τη εισβολή, ήρθαν να ρίξουν περισσότερο λάδι στην πληθωριστική πυρά. Σύμφωνα με το Ατάλιαρ, απειλεί επίση να μα βυθίσει σε ένα σενάριο στασιμότητα και πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θυμίζει την κατάσταση που βιώθηκε τον περασμένο αιώνα μετά την άνοδο τη τιμή του πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών τη δεκαετία του 70. Σε αντίθεση με του Ουκρανού, η εισβολή δεν θα είναι τόσο θανατηφόρα ή καταστροφική για του Ρώσου πολίτε, ούτε θα αλλάξει δραματικά την καθημερινότητά του βραχυπρόθεσμα. Αν και έχει προκαλέσει κάποια κοινωνική διαμαρτυρία εναντίον στον πόλεμο, παρά τα αυστηρά κατασταλτικά μέτρα που έλαβαν στο Κρεμλίνο. Το ρούβλι έχει χάσει το 32,3% τη αξία του μεταξύ 18 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου. Αλλά οι επιπτώσει τη υποτίμηση του ρουβλιού και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου δεν επηρεάζουν την πλειοψηφία του πληθυσμού, που χρησιμοποιεί μόνο ρούβλια και δεν επενδύει στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με το Ατάλαγιαρ, υπάρχουν τρία άλλη λένε τα ερωτήματα που πρέπει να θέτουν οι Ευρωπαίοι ηγέτε σε αυτέ τι κρίσιμε στιγμέ. Πρώτον, τι μπορούν να κάνουν τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψουν τι ενεργειακέ ανάγκε των πολιτών του χωρί να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τιμών. Δεύτερον, είναι επιθυμητό να επενδύσουμε σε χώρε με πολύ χαλαρού περιβαλλοντικού και εργασιακού κανονισμού και να εισάγουμε τα προϊόντα που παράγονται εκεί με υψηλό περιβαλλοντικό κόστο. Και τρίτο, ποιε είναι οι πιο αποτελεσματικέ διπλωματικέ και αμυντικέ στρατηγικέ για την επίλυση των συγκρούσεων που αναπόφευκτα θα προκύψουν με αυταρχικέ ή δικτατορικέ κυβερνήσει που διαθέτουν τεράστια εδάφη και πόρου, στρατού, εξοπλισμένου με διπυρωτικού πυράβλου και μικρή προθυμία να αποδεχτούν του κανόνε του παιχνιδιού, κανόνε του διεθνού δικαίου, τη συμμόρφωση με τι εμπορικέ συμφωνίε, το σεβασμό Τη πνευματική ιδιοκτησία κτλ. Η εξάρτηση των δυτικών χωρών από την κινεζική βιομηχανία και τη ρωσική ενέργεια, η συμπεγνία του Πεκίνου με τη Βόρεια Κορέα και οι ακάλυπτε διεκδικήσει του για την Ταϊβάν, η εισβολή στην Ουκρανία και η ενίσχυση του άξονα Μόσχα-Πεκίνου θα πρέπει να κάνουν του θεσμού να προβληματιστούν σχετικά με την ευθραστότητα και τους περιορισμούς του περιορισμού του ιδηλιακού και εγωιστικού σενάριου στο οποίο εγκαταστάθηκαν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.